Καλό καλοκαίρι σε όλους. Ξεκινά μια ακόμα εκπομπή και σήμερα για περίπου μία ώρα, μια και έχουμε μικρότερη διάρκεια, σας επιφυλάσσουμε ένα πλούσιο μενού και μια σπουδαία γεύση από εκδηλώσεις, happenings και θεατρικές παραστάσεις εδώ στην Θεσσαλονίκη. Σε λίγο θα είναι κοντά μας η Μέρη Βιδάλη για να μας μεταφέρει τις εντυπώσεις της από τη χθεσινή Λύση Στράτη. Θα έχουμε κοντά μας και τον Ανδρέα Βουτσινά που θα μας μεταφέρει τις εντυπώσεις του από την παράσταση χθες το βράδυ στο Δίον της Ειρήνης στο Αριστοφάνη. Πιο πριν όμως να καλωσορίσω δύο παλιούς καλούς φίλους από την δεκαετία του 80, από το μουσικό δίπλο Θεσσαλονίκης, ένα ιστορικό πειρατικό ραδιόφωνο της πόλης. Έτσι λοιπόν, δίπλα μου έχω το Λευτέρη Λάλο με το σκούρο γυαλί και δίπλα τον Νίκο Κατανάκη επίσης με το σκούρο το γυαλί. Τι κάνετε παιδιά? Αυτό ακριβώς θα κάνω, η εντολή σας είναι διαταγή. Νίκος Κανατάκη, Κατανάκης, επηρεασμένος από την συμπαρουσιάστριά μου, γνωστός και αγαπητός από τη θητεία του όλα αυτά τα χρόνια και στο ιδιωτικό ραδιόφωνο, τώρα στον RSO. Δευτέρη, σε χάσαμε σένα, κάτω στην Αθήνα. 10 χρόνια πια. Πάντως ήσουν μια ιδιάζουσα φυσιονομία στο πειρατικό ραδιόφωνο της δεκαετίας του 80. Τι εννοείς? Και όσο θυμάμαι, ουσιαστικά ήσουν ο πρώτος που παρουσίασε ένα ραδιοφωνικό όλα, όπου αυτό που κάνει ο Θέμος με εικόνα το έκανε σε σήμερα ραδιόφωνο, έτσι δεν είναι? Κατά κάποιο τρόπο ναι. Ξέδεσα ανθρώπους ανεπανόρθωτα, το γνωρίζω. Γι' αυτό είμαι στην λίστα των καταζητούμενων ανά το ραδιόφωνο. Wanted, dead or alive. Νίκο Κατανάκη, με ποια αφορμή σας φιλοξενούμε σήμερα? Θέλουμε να μιλήσουμε για ένα reunion, για κάτι που ήταν όνειρο δικό μας πάρα πολλά χρόνια τώρα και το οποίο, να πούμε ότι μας ήρθε στο μυαλό πρώτη φορά όταν τυχαία βρεθήκαμε στην Αθήνα τον Απρίλιο, νομίζω, κάποια άτομα του Θεού μου στον Διάβλο. Και με φυσικά με πρωτοβουλία του Λευτέρη, ο οποίος έχει αναλάβει όλο αυτό το concept, τέλος πάντων, από μόνος του και είναι προς τιμή του. Οι υπόλοιποι απλά θα υποστηρίξουμε το γεγονός με όλη μας τη δύναμη, αλλά το πολύ τρέξιμο κατά ψέματα το έχει φάει ο Λευτέρης, που έρχεται από Αθήνα κάθε εβδομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό για αυτό το γεγονός. Είμαι ο τύπος που όταν είπε ο διοικητής, αυτός που ενδιαφέρεται να κάνει ένα βήμα μπροστά, έμεινε μόνος του όταν οι άλλοι κάνανε ένα βήμα πίσω. Να βγούμε στον κόσμο και να το τονίσουμε, 2 Σεπτεμβρίου, μέρα Παρασκευή, πάρτι μουσικού διάβλου, επανασύνδεση. Είναι πολύ σημαντικό που όλες οι παλιές καραβάνες θα ξαναβρεθούν. Γιώργος Αρμανέλης θα είναι ή δεν το βρήκαμε? Τον Γιώργο τον Αρμανέλη προσπαθούμε να τον ενημερώσουμε μέσω του πανταχού παρόντα Νίκου Μιναίδη. Ο Διογέννης Μαριόλας θα είναι εκεί πέρα. Ο Γιώργος Μιχαλόπουλος. Ο συνομήλικός μας. Γιώργος Μιχαλόπουλος. Αυτός τι κάνει? Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος. Παναγιωτόπουλος. Δεν ο κύριος Ρίκιος, ο οποίος είναι κάτω στην Αθήνα μαζί μας, είναι γιατρός στον Ευαγγελισμό. Ο Διογέννης Μαριόλας θα είναι. Ο Διογέννης Μαριόλας θα είναι. Ένα Αυστραλό που είχαμε, το θυμάστε? Αυστραλό δεν είχαμε. Όχι, είχαμε έναν που έπεσε ροκ, που ήταν ο δεύτερος Ρίκιος. Ο Χάρης Χολοράμ. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Στην Αυστρία χάθηκαν τα... Όχι Αυστραλός, Αυστριακός. Αυστριακός, Αυστριακός. Γυναίκες είχαμε στην... Βεβαίως και είχαμε. Την Αναστασία, τη γυναίκα του Πύρου. Την Αναστασία του Ιζούγκου, βέβαια. Την οποία την πέτυχα εντελώς τυχαία στο Λιτόχωρο την ώρα που έβαζα βενζίνη. Έβαζε μπροστά από μένα βενζίνη. Είναι απίστευτο αυτό. Μέχρι και ο Θεός. Την Αναστασία τη συνάντησα προχθές όταν κατεβήκαμε κάτω και κάναμε ένα ρεπορτάζ. Ήταν μαζί με τον Πύρο και ήταν σημαντικό που τίμησε την εκπομπή και τους συντελεστές στο πάρτι που κάναμε στο Μάρε στην παραλία της Κατερίνης. Θα ήθελα να μου θυμίσετε ένα πολύ χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, αυτό που σας έχει μείνει έντονα θαγμένο στο μυαλό από το πειρατικό ραδιόφωνο με το μουσικό διάβλο. Και να ξεκινήσουμε, Νίκο Κατανάκη, με σένα. Από πού να ξεκινήσουμε, Διογέννη? Πάρα πολλά. Νομίζω ότι μία στιγμή που μας έχει μείνει είναι σίγουρα η σύλληψη του Ράδιο Θεσσαλονίκη και η υποστήριξη που κάναμε τότε εμείς από το μουσικό διάβλο. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον εαυτό μου στο μπαλκόνι, ζώντας στιγμές αγωνίας, γιατί το ραδιογνώμετρο κυκλοφορούσε γύρω και προσπαθούσε να μας εντοπίσει, τέλος πάντων. Θυμάμαι τα πάρτι, θυμάμαι... Θυμάσαι στη Λαποζέ εκείνο το φοβερό πάρτι? Φοβερό πάρτι, έχουμε φωτογραφίες στο πάρτι αυτό. Λευτέρη, ήσουν, γιατί πριν μου είπες ότι δεν το θυμάσαι, εγώ θυμάμαι ότι έχω φωτογραφίες. Πώς δεν το θυμάμαι? Απλά η ηλικία, ηλικία. Εσύ, Λευτέρη, θυμάσαι έτσι κάτι που σου έχει μείνει πολύ έντονα χαραμένο? Εγώ, δυστυχώς, επειδή εξοραίζουμε κάποιες στιγμές όταν περνάνε τα χρόνια, θυμάμαι εκείνη τη στιγμή που ήθελα να ανοίξει η γη να με καταπιεί, την ημέρα που με μπουζουριάσανε από το Υπουργείο Συγκοινωνιών. Ήταν στα τέλη του Μαρτίου του 87, όταν πιάσανε τον Διάβλο και δυστυχώς ήταν μια πολύ θλιβερή εμπειρία. Ξέρεις, η σήμανση, τα αποτυπώματα, προφίλ αν φας φωτογραφίες σαν κοινός εγκληματίας. Αλλά μετά το παίζεις ήρωας, μετά λες, θυμάμαι τότε που με πιάσανε. Αλλά εκείνη τη στιγμή, ειλικρινά σου μιλάω, Διογέννη, επειδή δεν είχα κάνει και τίποτα. Εγώ απλά ένα πορτεσιόμετρο είχα ανοίξει. Δεν είχα κάνει τίποτα.
Και δυστυχώς εκείνη η στιγμή έχει αποτυπωθεί με πολύ μελανά χρώματα. Τώρα που σε παρακολουθώ στο monitor, θυμάμαι εκείνη την πλούσια κόμη που είχες στη δεκαετία του 80. Άφησα στα μάτια της διαιτησίας που έκανα στη Φλόρινα, σε ωραίες περιοχές της Ελλάδος, πάρα πολλές από τις τρίχες μου, μέχρι ότου πριν αποφασίσουν να φύγουν και οι υπόλοιπες, είπα να τα κόψω και... Τώρα δεν ξέρω αν είναι δακρύβρεκτο αυτό που αναφέρω, αλλά πιστεύω, ξέρεις, τώρα που σας ακούει ο κόσμος να μιλάτε για αδίαυλο, είμαι σίγουρος ότι κάποιοι παλιοί ακροατές σας θα συγκινούνται, και ειδικά τη Λευτέρη που χάρηκα ειδικότερα για σένα, γιατί τον απαταιώνα δίπλα μου τον βλέπω κάθε πολύ συχνά εδώ πέρα. Μα ούτως ή άλλως το Nare Show κάθε βράδυ έχει εκπομπή. Έτσι. Δεν αναφέραμε όμως δύο ουσιαστικά πράγματα για το πάρτι. Σας ακούω. Καταρχήν για τον καλεσμένο μας. Μάθιο. Τον άνθρωπο ο οποίος είναι θρύλος για το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, ο οργανίστας των Procol Harum, τον περίφημο Procol Harum από το Whiter Shade of Pale, θα είναι εκείνο το βράδυ μαζί μας, μαζί με τη γυναίκα του, με την οποία παντρεύτηκαν πριν από τρία περίπου χρόνια, ο Matthew Fisher. Έτσι. Matthew Fisher. Και για να το καταλάβει καλύτερα ο κόσμος, Baby Baby, Why Do I Have to Fall in Love with You. Είναι ένα τραγούδι που παίζονταν, παίζεται και θα παίζεται για πάντα. Και έχει διασκευαστεί μάλιστα και πρόσφατα και να το δείξουμε επίσης... Ο Νίκος ο Βουτούρας ως Dimension X με τον Τάσο τον Φωτιάδη. Θυμάμαι τον Γιώργο τον Αλεξίου που έλεγε ότι κατάφερε και βρήκε, δεν ξέρω πώς τα κατάφερε από Αγγλία, και βρήκε κάποια αντίτυπα του συγκεκριμένου κομματιού και τα μοίραζε. Ο Γιώργος που δεν είναι κοντά μας πλέον. Και θα τιμηθεί εκείνο το βράδυ όπως πραγματικά αξίζει, σε έναν θρύλο του ραδιοφώνου για μένα προσωπικά. Και δεν θέλω να ακουστώ υπερβολικός, γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που διεκδικούν αυτό τον τίτλο, είτε ρήμην τους, είτε κάνοντας ενέργειες, ο σημαντικότερος άνθρωπος του ελληνικού ραδιοφώνου. Για μένα προσωπικά. Δεν θέλω να πω ότι μιλάω εκ μέρους του Νίκου ή του Διογέννη, ο σημαντικότερος. Και προσωπικά, επειδή πιστεύω ότι δεν τιμήθηκε όσο έπρεπε, γιατί χάθηκε, 2 Δεκεμβρίου αποφάσισε να φύγει από κοντά μας, και θα τον τιμήσουμε ως διαβλική, όπως δεν τον τίμησαν ίσως κάποιοι άλλοι, τους οποίους τους έβαλε στο χάρτη, και δεν θέλω να αναφερθώ σε ραδιόφωνα ή ανθρώπους που τους έβαλε, γιατί και εμάς το χάρτη μας έβαλε, είναι ο ραδιοφωνικός μας πατέρας, είναι ο άνθρωπος που μας δίδαξε τεχνικές, μας δίδαξε πώς να μιλάμε, να σεβόμαστε τον άλλον, γιατί δυστυχώς το πειρατικό ραδιόφωνο για αυτό το φουφού, ένα-δύο και καθόλου σεβασμό. Ο Γιώργος μπήκε μέσα, χτύπησε, τρόπος του λέγει, χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και είπε, αυτή είναι. Αυτοί είναι οι κανόνες που πρέπει να ακολουθηθούν για να έχουμε το σεβασμό που μας αξίζει, γιατί στους περισσότερους, για να λέμε την αλήθεια, Διογέννη, δεν άξιζε και πολύ σεβασμός, αλλά ξέρεις, όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη